σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ οι εργαζόμενοι και οι εξυπηρετούμενοι του κέντρου μας για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Στο χώρο του κέντρου υπάρχει το μπαζάρ, το οποίο τα έσοδα πάνε για την εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων για να την κοινωνικοποίησή τους. Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της 3ης Δεκέμβρη, η οποία είναι Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή όπως καλύτερα λέμε εμείς οι εργαζόμενοι του ΚΕΦΙΑ με ειδικές ικανότητες. Και για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να καλέσω τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, ο οποίος είναι και διοικητής του ΚΕΦΙΑ Φλόρινας, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου που παρευρίσκεστε όλοι σήμερα σε αυτή τη μουσική εκδήλωση και από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του ΚΕΦΙΑ Φλόρινας οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή την άρτια εκδήλωση. Ήδη από ό,τι φαίνεται είναι γεμάτος ο χώρος και αυτό αποδεικνύει πραγματικά ότι υπήρχε μια πολύ καλή οργάνωση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κυρία Σίκη ως υπεύθυνο της δομής ΚΕΦΙΑ. Η μουσική εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας για αναπηρία, είναι η 3 Δεκέμβρη, η οποία έχει καθιερωθεί με απόφαση του ΟΗΕ το 1992. Πλέον υπάρχει ένα δυσάρεστο γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι νοσούν από μια μορφή αναπηρίας. Μάλιστα στην Ελλάδα το ποσοστό εκτιμάται ότι ξεπερνά το 10%. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πολύ όλοι στο συγγενικό μας ή φιλικό μας περιβάλλον μπορεί να έχουμε και κάποιο άτομο με αναπηρία. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη τα κράτη, τα έθνη, η πολιτεία και γενικά οι πάντες να προσδιορίσουν νέες πολιτικές όσον αφορά τα θέματα της αναπηρίας. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές τέτοιες ώστε να είναι φιλικές προς τα άτομα που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, αλλά και γενικά να συμβάλλουμε ώστε ο κόσμος και η ζωή των ατόμων με αναπηρία να γίνει και των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν σήμερα διοργανώνω την εκδήλωση και μάλιστα διεκδικούμε πώς, με το τραγούδι, με τη μουσική. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι ως ΚΕΦΙΑ Φλόρινας. Πολύ σύντομα επιτρέψτε μου να αναφέρω ποια δομή είναι το ΚΕΦΙΑ. Είναι μία από τις 3 δομές που υπάρχουν στο νοσοκομείο Φλόρινας, εκτός του νοσοκομείου και τα 2 ΚΕΦΙΑ, το ΚΕΦΙΑ Φλόρινας, κέντρα φυσικής ιατρικής αποκατάστασης λέγονται και το ΚΕΦΙΑ Αμυδαίου. Το ΚΕΦΙΑ Φλόρινας είναι το πρώην κλινικό καμέα και παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης, εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, κοινωνικής υποστήριξης, τουλάχιστον σε 50 ωφελούμενους από παιδική ηλικία μέχρι και ενήλικες 60 ετών. Περισσότερα για τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑ θα ακολουθήσει μετέπειτα μια ιδιαίτερη αναφορά από την κυρία Κάψη. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι έχουν δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βροντοφωνάξουμε ότι όλοι οι πάντες έχουν δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα την κυρία Μαρία Κάψη να διαβάσει μηνύματα του βουλευτή Φλόρινας κ. Γιάννη Αντωνιάδη και της κυρίας Πέρκας Πέτης. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας αυτή. Ο κύριος Αντωνιάδης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, ωστόσο μας στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο αφορά. Κύριε διοικητά του ΚΕΦΙΑ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην αξιολογότατη μουσική εκδήλωση που ετοίμασαν η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑ Φλόρινας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων και απουσίας μου από τη Φλόρινα, δεν θα μπορέσω να παραστώ. Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχει η κοινωνία μας για ισότιμη αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας που έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό, σε κάθε επώνυμο και ανώνυμο συντελεστή αυτής της εκδήλωσης και ιδιαίτερα στα παιδιά που με την παρουσίαση των έργων τους μας θυμίζουν πως το ΚΕΦΙΑ
δεν είναι μόνο χώρος αποκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, αλλά μπορεί να αποτελέσει χώρο πολιτισμού, επικοινωνίας και δημιουργικής απασχόλησης. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Επίσης, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία και χαρά σε όλους, ευτυχισμένο και υγιές και δημιουργικό το 2020. Ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Αντωνιάδης Γιάννης. Επίσης και η κυρία Πέρκα, λόγω και αυτή ενηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, ωστόσο μεταφέρει και αυτή τους χαιρετισμούς για την επιτυχία της εκδήλωσης και εύχεται σε όλους σας καλό και δημιουργικό το 2020. Εκ μέρους του Δήμου Βόρειας θα καλέσω να απευθύνει ένα χαιρετισμό ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης, ο κύριος Παναγιώτης Μινώτας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ απόψε για να χαρούμε μαζί με τους αγγέλους που έστειλε ο Θεός στη γη, για να μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε άπλιστοι ούτε αχάριστοι. Είμαστε εδώ για να χαρούμε μαζί τους με τη χαρά της δημιουργίας και με όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν. Ως πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης και εκ μέρους του Δήμου και εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος απουσιάζει στην Αθήνα και μεταφέρω τους χαιρετισμούς του, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, οι οποίοι ξέρουμε πόσο δουλεύουν για να φτάσει μια εκδήλωση στο τέλος της, και να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω μερικούς που παρευρίσκονται και χαιρετίζουν την εκδήλωση. Είναι ο διοικητής του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου, καινούργιος, ο κύριος Παπασωτηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Φλόρινας, ο κύριος Κώστας Ρόζας. Ο αντιδήμαρχος Φλόρινας, ο Νίκος Μπουρατίδης. Και στη συνέχεια να σας ευχαριστήσω πολύ και δίνω το λόγο στην κυρία Κάπτση Μαρία, κοινωνική λειτουργό του κέντρου μας, η οποία θα αναφερθεί στο ιστορικό της λειτουργίας του κέντρου από την έναρξή του το 2001 μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, 3 Δεκεμβρίου, θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από την Ηνωμένα Έθνη από το 1992. Τιμάται σε όλο τον πλανήτη, προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευμερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Το ΚΕΦΙΑΠ Φλόρινας, πρώην και ΚΙΚΑΜΕΑ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2001 ως αυτόνομη αποκεντρωμένη μονάδα, ενώ από το 2012 ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Στόχος του είναι η ολιστική προσέγγιση της αναπηρίας, γι' αυτό και αποτελεί ανοιχτού τύπου δομή, παρέχοντας υπηρεσίες λειτουργικής αποκατάστασης, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, καθώς και προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Απευθύνεται τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και στις οικογένειές τους, παρέχοντας ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για θέματα που αφορούν την αναπηρία. Όπως προανέφερα, είναι ανοιχτού τύπου δομή και περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις ηλικίες της αναπηρίας, όπως σύνδρομα, εγκεφαλικές παραλύσεις, αυτισμό, νοητική υστέρηση, εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς και τροχαία ατυχήματα. Στα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης εντάσσονται προγράμματα καθημερινών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και αυτόνομης διαβίωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπανικολάου και Παπαγεωργίου και όλους τους αρμόδιους φορείς της Φλόρινας. Επιπλέον, υλοποιείται συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, των τμήματων Δημοτικής και Νηπιαγωγών, με την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και με το ΙΕΚ Φλόρινας. Αξίζει να σημειωθεί και η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Πρόσβαση στη Τέχνη, στα μουσεία και σε εκθεσιακούς χώρους στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο υλοποιήθηκε το 2005 και το 2006. Θα δείτε και κάποιο σχετικό βίντεο.
Παράληψη θα ήταν να μην τονίσουμε και το ρόλο των εθελοντών στη λειτουργία της δομής μας, που χωρίς την προσφορά αυτών δεν θα είχαμε και επιθυμητά αποτελέσματα. Τις δωρεές από ανώνυμους ή επώνυμους φορείς της τοπικής κοινωνίας, που πρόσφεραν και προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος του υλικού αποκατάστασης και εκπαίδευσης στο κέντρο μας. Τέλος, λίγα λόγια, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί επιλέγουμε τη μουσική. Επιλέγουμε τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας. Η μουσική είναι μια έμφυτη ανθρώπινη ιδιότητα, η οποία δεν αλλοιώνεται από την αναπηρία. Στοχεύει στην επικοινωνία, στη δημιουργική έκφραση, στην ανάπτυξη λόγου, ενθαρρύνοντας το άτομο να χρησιμοποιεί τη φωνή ως μέσο έκφρασης, στην αισθηματική στήριξη, την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας. Την προώθηση της κοινωνικότητας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής του μέσα από την εμπειρία, να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται, την καλλιέργεια της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και της μίμης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν για τη σημερινή επιτυχία της εκδήλωσης. Το Δήμο Φλόρινας που κάλυψε τη μικροφωνική εκδήλωση. Το κατάστημα των Φούρνων Πέτρος και το αρτοπείο Τσουτσούλη Στέφανος για τα εδέσματα που έχετε στα τραπέζια. Την εταιρεία Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία του Κωνσταντίνου Μεσίνη. Το γυμναστήριο Αθλοκίνηση που επί 6 συνεχόμενα χρόνια μας παρέχει το χώρο και συμβάλλει στην εγκύμναση των ατόμων που έρχονται στο κέντρο μας. Το καφέ Ρίβο του κυρίου Τσέκαρη, που πάντα όταν πηγαίνουμε για καφέ μας κερνάει και τα πολύ ωραία pancakes. Τα αναψυκτικά Δυνάκης, την εταιρεία Τόνης Ποιότης. Το στούντιο Φωτοστιγμές Σταύρος Μουστέρης, ο οποίος επιμελήθηκε το βίντεο το οποίο αφορά ένα χρονικό λειτουργίας μας επιλεκτικά από όλες τις δράσεις. Το ΙΕΚ Φλόρινας και το κύριο Γλούφτσι Δημήτρη που μας έβγαλε την αφίσα. Τους εθελοντές μουσικούς μας, τον κύριο Κωστόπουλο Αντώνη, που μας συνδέουν δεσμοί αίματος γιατί είναι νευσιός. Τον κύριο Κωτόπουλο Νίκο, που τον ξέρω από πολύ μικρό παιδί, γιατί έκανα την πρακτική μου στην Πρόνοια με την κυρία Πρεβέντη, που από πολύ μικρός έπαιζε μουσική. Τον κύριο Τσότσο Σάκη, τον γνώρισα τώρα, είναι ένας αξιόλογος καθηγητής. Τον κύριο Ξανθόπουλο Κώστα, που για μία ακόμα συνεχόμενη χρονιά τραγουδάει μαζί με τα παιδιά. Τον κύριο Θωμά Μιλωνά, που κι αυτός συμβάλλει στην επιτυχία. Και όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται συνοδοιπόροι μας στο δύσκολο αυτό έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές. Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Ο Σύλλογος Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας προσφέρει αυτή τη στιγμή 200 ευρώ για έξοδα του κέντρου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που για μια ακόμη χρονιά στηρίζει το έργο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μωράτη Τιγιάννη. Νομίζω ότι η μουσική μας είναι έτοιμη και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα παίξει ένα μικρό βιντεάκι. Είναι εκπληκτικές φωτογραφίες, υπάρχει πλούσιο υλικό. Κάποια στιγμή ίσως μπορέσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση μόνο για τις δράσεις μας. Είναι το τμήμα νηπιαγωγών εδώ πέρα που έκανε ένα πρόγραμμα μαζί με εμάς. Oh,
Ασία, είχε γίνει μια εκδήλωση και ως μέσο αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τα άτομα αυτά, αλλά δυστυχώς... Ο Σύλλογος Κομωτών για τη δωρεά των μουσικών οργάνων είναι αναβίωση παραδοσιακού γάμου, η εκδήλωση αυτή. Συμμετέχουμε και εμείς με χορευτικό. Η κυρία Ρίμπα, η οποία εθελοντικά προσφέρει τη μουσική και αυτή σε ένα πρόγραμμα. Η λειτουργία της δανειστικής μας βιβλιοθήκης. Ο Παλάτης που είναι σήμερα εδώ, αλλά ήταν μικρός στη φωτογραφία. Thank you.
τόσο στον βαρικό. Σκηνές από τη γυμναστική μου στο γυμναστήριο Φιλοκίνηση. Στην ιεραμονή του Αγίου Αυγουστίνου. Και από τη συμμετοχή μας στην παρέλαση. Now the words are mine.
Σαν μου πήρες κοιτάχασες τη μίσου. Σχόλια θρύψαλα η ζωή.
Thank you.
χρειάζεται. Είναι ο καιρός να σου πω. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει, κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Κάποιος αγαπάει, κάποιος ξενυχτάει, κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό.
Συγγνώμη λίγο, αυτό το πράγμα εδώ χαλάει. Baby, cause in the dark, you can see shining hearts. And baby, when you're there, with you I always say, because when the sun shines, we shine together. Told you I'd be here with them. Say I'd always be a friend. But now I'm not sticking out to the end. Now I'm trading more than ever. Now that we still have each other, you can stay under my own. Stay on my own love. Stay on my own love. You found some things will never be what I dreamed. Maybe integrity, but you'll still stay with me. The wonder world has that it's fun, and you can't see shining lights. Cause baby, when you need me there, with you I always say. Sticking out to the end. Now I'm trading more than ever. Now I'm used to have each other. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Thank you.
ύστερα. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό θυσιάζει, γιατί απόψε το κορμί σου αναλού. Thank you.
Έχουμε και ένα τραγούδι καινούργιο, τελευταίο, το κόκκινο ποτάμι. Η ζωή μας.